Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο Παραλαβές. Μια playlist επεισοδίων, την οποία ήδη φίλοι του καναλιού τη γνωρίζετε, το οποίο session αυτό έχει να κάνει με αγορές που κάνω, συνήθως από το εξωτερικό, τα grabs δηλαδή, τα μηνιαία, και έτσι αφού παίρνω που τα παίρνω, να τα δείχνω έτσι παρέα με εσάς. Είτε να ξυπνάω μνήμες, είτε να σχολιάσουμε κανένα παιχνιδάκι στα σχόλια κτλ. Να πει κάποιος τη γνώμη του για κάποιο παιχνίδι. Πιο πολύ για αυτό το νόημα δηλαδή αυτά τα session του καναλιού. Είχα καιρό να ανεβάσω γιατί αποφάσισα να μην το κάνω συχνά αυτό το στυλ επεισοδίων, αλλά να το κάνω περίπου αναδίμηνο. Οπότε εδώ είναι τα grabs του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη. Η αλήθεια είναι ότι το βροντοκόπησα λίγο. Βέβαια πολλά πράγματα ήταν και σε καλές τιμές, γι' αυτό δεν μπορούσα να αντισταθώ. Οπότε έχουμε αρκετά πραγματάκια στο σημερινό επεισόδιο και ξεκινάμε. Δύο που μου ήρθανε εχθές και δεν τα έχω ανοίξει, ας πούμε, για να τα ανοίξουμε εδώ live. Αγγλία κλασικά, θεματάκι. Πάμε λίγο στη σηματάκι. Road Avenger, όχι κάτι το ιδιαίτερο, φτηνός τίτλος, απλά ήτανε bundle με το Mega CD 2. Και επειδή, όπως ήδη κάποιοι ξέρετε από το post μου στη σελίδα, είχα ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακολουθία Mega CD επικών παρουσιάσεων, μπήκα στο τρυπάκι ενώ είχα τα μηχανήματα χωρίς κουτιά να αγοράσω και δεύτερα μηχανήματα κομπλέ, γιατί μόνα τους τα κουτιά δεν βρίσκονται σε Mega CD 1 και Mega CD 2, παιδιά, δυστυχώς. Οπότε για κάποια παιχνίδια που τα είχα loose, CD δηλαδή από τις περασμένες αγορές, δηλαδή αυτό το παιχνίδι ήταν δώρο με το Mega CD 2 που είχα πάρει πριν 4 χρόνια και ήταν μέσα στο tray, χωρίς θήκη. Εκείνο το χάρισα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Αργεντέλη, οπότε είπα να το τσιμπήσω, να το έχω SIB για τη συλλογή. Ένα cartoon κάπως based παιχνίδι με ένα αμάξι έτσι muscle car αμερικάνικο, το οποίο υπάρχουν ακολουθίες έτσι βάσει την ιστορία, FMV sequences, δηλαδή ουσιαστικά παίζεις και πατώντας γρήγορα τα κουμπιά εξελίσσεις το παιχνίδι. Αν δηλαδή δεν είσαι γρήγορος, το αμάξι μια στροφή θα φύγει στον κρεμό, δεν θα συνεχίσει το κυνηγητό, ας πούμε, δεξιά. Δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ μαζί του, ίσως νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα. Πάμε σε ένα άλλο, πάλι από Αγγλία. Αυτό το παιχνίδι ομολογώ ότι το καθυστέρησα να το πάρω, αλλά επειδή πρόσφατα έπαιζα με τη γυναίκα μου διπλό στο PS3 το πρώτο παιχνίδι, επειδή πορωθήκαμε λίγο, είπα να το πάρω και να πάρω και τη συνέχεια. Τώρα εδώ δεν έχω μαχαιράκι, δεν πειράζει. Και είμαστε Injustice 2, παιδιά, το οποίο έχει μέσα και 3 DLC χαρακτήρες, είναι σε Steelbook. Supergirl και Superman, Injustice 2 για Xbox One, που είναι η βασική μου κονσόλα. Εντάξει, πιστεύω ότι οι περισσότεροι που ασχολείστε με τελευταίες γενιές κονσολών θα έχετε παίξει αυτή την παιχνιδά, θα την έχετε τερματίσει. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, πολύ πιο διαφορετικό από το πρώτο. Σε βάζει να κάνεις daily πραγματάκια, ξέρω εγώ, να λογκάρεις το παιχνίδι. Εντάξει, για τα γραφικά δεν το συζητάμε, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, ας πούμε, από το περασμένο ως next gen. Πολύ όμορφο παιχνίδι, θα το χαρώ αυτό. Γενικά έχω αρχίσει να ψιλοπαίζω λίγο beat'em up παιχνίδια, γιατί τα έχω παρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Και το Injustice 2 είναι μια καλή αρχή. Επόμενο πράγμα είναι το Sega, το Light Phaser. Γενικά έχω μπει στη φάση τώρα να ξεκινήσω να μαζεύω και add-ons με κουτιά.
δηλαδή που τα είχα μόνο τα add-ons, δηλαδή το gun αυτό το είχα πριν, αλλά δεν είχα το κουτί. Οπότε το βρήκα σε καλή τιμή. Δεν είναι μέσα η έκδοση με παιχνίδι, δεν έχει μέσα το rescue mission, ή κάποιοι λένε ότι υπήρχε μέσα και το Operation Wolf. Εγώ μικρός πάντως είχα παίξει μόνο το Operation Wolf και χωρίς μπιστόλι, παιδιά. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να του δώσω να καταλάβει στη CRT. Όσοι παιδιά έχετε HD να ξέρετε ότι δεν παίζουν γενικά τα light guns. Πρέπει να τα συνδέσετε τα παιχνίδια αυτά, τις retro κονσόλες, σε CRT οθόνες. Πολύ καλό κουτάκι. Πολύ καλό μέσα και το οπλάκι σε καλή κατάσταση. Απλά δεν τα ανοίγω τώρα για να μην ταλαιπωρώ τα φελιζόλ και αρχίζουν και τρίβονται κτλ. Και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, Master System 1. Πιθανόν κάποιοι ξέρατε τις αναζητήσεις μου στις ομάδες που έψαχνα κουτάτο. Εν τέλει δεν κατάφερα να βρω κουτάτο. Οπότε αναγκάστηκα να πουλήσω το δικό μου το Master System 1 που είχα πάρει πριν κάποια χρόνια, ώστε να προχωρήσω σε αγορά κομπλέ για να έχω το κουτί. Με Alex Kidd αυτό που ήθελα. Εντάξει, το κουτί ok, έχει εδώ κάτι γραμμές, έχει μια-δυο τρυπούλες, αλλά δεν με χαλάει καθόλου, γιατί βρήκα εν τέλει αυτό που ήθελα. Μένει να βρω τώρα, παιδιά, ένα Master 3 κουτάτο, αλλά εννοείται σε λογικές τιμές και όχι σε τιμές αστείες πραγματικά που βλέπω στις ομάδες στο Facebook που νομίζουν ότι το Master System 3, ας πούμε, πλησιάζει 3DO ή AES, ξέρω εγώ, σε τιμή. Εντάξει, γελάμε απλά. Επόμενο κουτί που βρήκα, και αυτό το βρήκα χωρίς να πάρω όλο το μηχάνημα, το οποίο το ψάχνα και αυτό καιρό, για Nintendo 64, πλέον μπορεί να κοιμάται ήσυχο το δικό μου Nintendo 64, με αυτό το κουτάκι. Δυστυχώς είναι μόνο faded μπροστά, γιατί ήταν λογικά σε κάποια βιτρίνα μαγαζιού. Μου αρέσει που έχει μια κυτρινισμένη εδώ τιμή, 64.900 παρακαλώ. Κατά τα άλλα, το τριγύρο είναι πολύ decent, τα χρώματα και τα λοιπά. Και μου αρέσει που μέσα έχει, παιδιά, σχεδόν, όχι σχεδόν, τα έχει όλα. Ιστορίες, εγγυήσεις, άλλα εδώ, manual, και έχει και όλες τις ζελατινούλες. Πολύ μου άρεσε αυτό. Το Master System που σας έδειξα πριν τα έχει μέσα κομπλέ, αλλά δεν έχει το manual. Και επειδή το Felizol είναι σε λίγο πιο critical κατάσταση, γιατί είναι πολύ παλιό, γι' αυτό δεν το ανοίγω, γιατί κάθε φορά το ανοίγω το κουτί φεύγουν και κάποια κομματάκια. Master System 1, αν έχει κάποιος, παιδιά, διπλό manual, με θυμάται και μου κανονίζει να το τσιμπήσω, ξέρω, να το αγοράσω. Επίσης, μιας και δείχνω εδώ τα κουτιά, θα σας πω και εδώ, πιθανόν κάποιοι ήδη το γνωρίζετε, ότι ψάχνω, παιδιά, έχω τρελαθεί και ψάχνω κουτί για το Atari Jaguar. Θέλω πάρα πολύ, είναι το τελευταίο από τα normal κουτάτα που μου έμεινε να βρω, δηλαδή από τα... Βασικά, το Jaguar το είχα πάρει από μικρός, από το Έθνος. Τότε όσοι θυμάστε τα κουπόνια του έθνους και 10.000 δραχμές, και πετάχτηκε το 2005 κατά λάθος μαζί με κουτιά Master System 2 και Xbox 1. Είχε γίνει μια φόλα τότε. Τέλος πάντων, ψάχνω το κουτί του Jaguar. Τα χαρτόνια, όχι λάθος, τα manuals και τα λοιπά τα έχω όλα από μικρός και την κονσόλα εννοείται, απλά θέλω το κουτί. Αν έχει κάποιο στο νου του, το λέω και εδώ live στο επεισόδιο, να με βοηθήσει να βρω ένα κουτί. Το Mega Drive Mini. Παιδιά, τα είπα και στο αντίστοιχο επεισόδιο. Το καλύτερο Mini που έχει περάσει από τα χέρια μου. Η καλύτερη ποιότητα εδώ, η καλύτερη αίσθηση και ποιότητα εδώ. Το καλύτερο emulation, ο καλύτερος ήχος. Δεν ξέρω, έχω πάθει πλάκα με αυτό το Mini. Δεν έχω επενδύσει πολύ χρόνο, έτσι έχω παίξει λιγάκι και τα λοιπά, αλλά παιδιά, είναι το καλύτερο Mini που έχω πάρει. Φεύγουμε από εδώ, περνάω λίγο στα ογκώδη για να καθαρίσει ο χώρος. Πήρα τη συλλεκτική, την Arkham Knight. Είχα το παιχνίδι, το Game of the Year Edition, τώρα το έχω πίσω, δεν φτάνω να σας το πιάσω. Εντάξει, για το παιχνίδι δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά, αλλά
η συλλεκτική τα έσπασε. Πολλοί δεν τη γουστάρουνε. Εμένα μου αρέσει που ο Batman είναι έτσι πάνω από την πόλη, σαν Guardian και τα λοιπά, και ανάβει και κρυφό φωτάκι. Το steelbook του πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο, και πίσω η δισκόπλακα, ξέρω εγώ, η δαγκάνα, τον τροχό του Tumblr, του Batmobile. Μέσα έχει και κάτι άλλο, έχει και ένα κόμικ, απλά τώρα βαριέμαι να την ανοίξω. Το μόνο που έχω έξω εύκαιρο είναι το artbook, γιατί το έχω βάλει βιτρίνα με το άγαλμα. Θα σας δείξω μια φωτογραφία τώρα πώς τα έχω φτιάξει. Α, όχι, να το, εδώ είναι το κόμικ. Κόμικ 0, το οποίο είναι και καλά το prelude για το τι πρόκειται να συμβεί στο παιχνίδι. Πολύ όμορφη συλλεκτική. Και το artbook, τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν σας γυαλίζει αυτή τη στιγμή το φως επάνω. Άμα γυαλίζει, δυστυχώς, στεναχωριέμαι τώρα, γιατί δεν ξέρω αν θα βλέπετε καλά τις εικόνες. Απίστευτο artbook. Εντάξει, είμαι και πολύ Batman fan. Μέχρι και τατουάζ έχω βαρέσει φράση από τον Batman. Εμένα λοιπόν μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συλλεκτική, και επειδή είχα πάρει και πριν κάποιους μήνες, βρήκα και τη συλλεκτική του Arkham Asylum, είπα να μαζέψω και τις τέσσερις συλλεκτικές. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins, Arkham Knight. Οπότε είμαι 2-2 και ψάχνω την Arkham City και την Arkham Origins κάποια στιγμή. Οπότε, να φύγει και αυτό από εδώ. Μαζί με τα steelbook του και τα λοιπά. Και πάμε σε κάποια άλλα παιχνιδάκια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα με ένα επόμενο πακέτο, το οποίο μου ήρθε κατευθείαν από Αγγλία. Πολύ massive πακέτο, 4 κιλά δέμα. Είναι λίγο γεια σας να ανοιχτεί. Ο τύπος, δεν ξέρω και εγώ τι έχει κάνει εδώ. Το συγκεκριμένο δέμα ήρθε από Αγγλία σε 5 μέρες. Ήταν priority shipping, βέβαια. Το κόστος ήταν στα 40 ευρώ, ας πούμε. Τα μεταφορικά από Αγγλία, 4 κιλά δέμα. Αλλά παιδιά, παραγγέλθηκε Κυριακή βράδυ, έγινε αγορά, και Παρασκευή μεσημέρι ήταν στο σπίτι μου, δηλαδή σε λιγότερο από 5 μέρες. Για να δούμε τώρα εδώ τι καλούδια έχει. Πολύ όμορφο packing βλέπω, ο Άγγλος, τέλεια. Λοιπόν, στην άκρη όλα τα bubbles. Εδώ έχει και χύμα, loose παιχνιδάκια και κάποια με κουτάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα δεύτερο arcade stick που ήθελα. Πρόσφατα είχα πάρει και το πρώτο, γιατί το πιο παλιό μου είχε χαλάσει. Η πλακέτα δεν ξέρω τι ζόρια έφαγε. Και τσίπησα και ένα δεύτερο να υπάρχει. Και άλλα μπάμπης εδώ. Πού να ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε από Nintendo 64. Τρία παιχνιδάκια. Jeremy McGrath Supercross. Αυτό το παιχνίδι, ρε παιδιά. Hardware 64. Και Ιαπωνέζικο SimCity 2000. Αυτό το ήθελα, ένα Japan δεν είχα, και οπότε εντάξει, το Arbiter 64 δεν είναι πολύ γνωστό παιχνίδι. Είπα να μπουν στη συλλογή έτσι, και loose δεν με πολύ ενδιέφερε. Συνεχίζουμε εδώ με κάποια άλλα χήμα κασετάκια. Jungle Book Master System, Killer Instinct για Super Nintendo που δεν το είχα. Η αλήθεια είναι ότι έχω προσπαθήσει να βρω την ελληνική έκδοση Itochu με αυτοκόλλητο, να έχω μέσα και το CD, το soundtrack, και δεν έχω στάθει τυχερός.
Οπότε είπα να το πάρω έτσι έστω, να κάνω λίγο τη φάση μου, να παίξω, να γουστάρω και αν βρεθεί κάτι στη συνέχεια για ένα sim, να το χτυπήσουμε. Και Great Chase. Εντάξει, αυτό είναι ένα παιχνίδι που όλο ξεχνάω το όνομά του, πώς λέγεται ο τύπος, Rad Clone. Κάπως έτσι, in Crazy Chase. Ιδιαίτερο παιχνίδι, Hidden Gem λένε κάποιοι. Ήταν σε καλή τιμή, είπα να το πάρω. Τώρα θα το παίξω δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα το δοκιμάσω. Και όπα, εδώ σκάνε τα καλά τώρα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι φανατικός μηχανόβιος, οδηγάω περίπου 20 χρόνια μηχανές και κατά κόρον όλες ήταν Kawasaki Ninja Bikes. Από τα 17 δηλαδή, ZXR 400, πρώτη μηχανή, από BMX κατευθείαν σε Ninja 400, όταν οι άλλοι είχαν βαπιά και σκούτερ, μου λέγανε θα σκοτωθείς, δεν σκοτώθηκα ποτέ. Και εν τέλει έχουν περάσει όλα τα Ninja από τα χέρια μου. Ninja 400, για λίγο Ninja 2.5, του 92, μετά πήγα σε 636 του 1999, μετά δεν μου έφτανε τον γκάζι, πήγα σε ZXR 7.5 του 1993, το οποίο είναι το συγκεκριμένο και είναι η Winner SBK replica. Μετά έκανα μετατροπή το 7.5 και έβαλα 900 μοτέρ από ZX9 και κατέβαινα στη Βούτα και πάταγα τότε τα Suzuki, τα GSXR για να πούμε τα S-Rad ή τα καινούρια 600 που νομίζανε ότι με πατάγανε και είχα μοτόρι 900. Μετά πήρα κανονικό ZX9 και επειδή ποτέ δεν φτάνει το γκάζι, πήρα το ZX10 του 2005 όταν βγήκε, το πήρα το 2006, το κράτησα 2 χρόνια. Δυστυχώς μου το κλέψανε μέσα από το σπίτι μου. 20.000 μηχανή είχε πάει, την ξεχρέωνα 3 χρόνια τέλος πάντων. Και μετά πήγα στο ZX12, το οποίο έχω από το 2013. Και το μηχανάκι έχει γίνει full δεύτερο στάδιο dragster. Ήταν να κατέβω αγώνες, μετά το μετάνιωσα. Τέλος πάντων το μηχανάκι σπέρνει, κοντεύει 20 χρόνια. Και κάποια στιγμή μου έχει περάσει το μυαλό να το δώσω ή να το παντρευτώ και να πάρω ένα ZZR 1400 Ninja. Οπότε, μετά από αυτή την πολύ μεγάλη παρένθεση, αυτό το παιχνίδι το είχα πρωτοδεί όταν έπαιζα στο PC Emulators τότε του Mega Drive, που είχα κατεβάσει καλά όλα τα ROMs του Mega Drive και μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Και λέω, κοίτα να δεις ρε φίλε τι έχει βγάλει Kawasaki. Και εν τέλει το είδα μπροστά μου, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και λέω ναι, okay, θα το πάρω. Βέβαια το παιχνίδι μην περιμένετε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από κάποια άλλα με μηχανές της εποχής. Απλά είναι αφιερωμένο, το γράφει κιόλας εδώ, στο ZXR το 7.5 που πήρε το παγκόσμιο το 1993 που είχα ακριβώς αυτό το ίδιο μηχανάκι. Θα σας παραθέσω μια φωτο να γουστάρετε. Οπότε μπήκε και αυτό στη συλλογή. Συνεχίζουμε εδώ. Εδώ είναι το NBA Jam, το Tournament Edition για αμερικάνικο. Εγώ το είχα σκέτο το κασετάκι, οπότε ήθελα να του βρω σπίτι. Βρήκα συσκευασία, δεν είχε manual βέβαια, οπότε το έχω 2 φορές τώρα. Εντάξει, θα το στεγάσω χωρίς manual, οπότε αυτό θα φύγει για πούλημα, για ανταλλαγή το δεύτερο παιχνιδάκι. Απλά ουσιαστικά ήθελα πιο πολύ το κουτάκι του. Άλλο ωραίο παιχνίδι που είδα με τη μία, αμερικάνικο βέβαια, δεν με νοιάζει, έχουμε και αμερικάνικα, έχουμε και μετατροπές, έχουμε και region free cards. Το Tasmania Genesis. Τα αμερικάνικα, τα διαφορετικά, τα manuals από τα ευρωπαϊκά. Ωραίο παιχνίδι για το Tasmania, πολύ ωραία γραφικά γενικά. Γρήγορο παιχνίδι, το αφήνουμε. Εδώ και άλλες φουσκαλίτσες. Από πού να πάμε τώρα, θα συνεχίσουμε λίγο με Sega. Πάμε εδώ, πω από βαρύ manual. Master System, το World Cup το 1994, το παγκόσμιο. Ακόμα το θυμάμαι αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ήμουν πρώτη γυμνασίου τότε. Για Master System, είπα να μπει και αυτό στη συλλογή. Sonic 2.
αυτό το πήρα για ένα φιλαράκι που το ήθελε. Τάσο, δικό σου. Εντάξει, δεν είχε μάνιο, αλλά η τιμή, παιδιά, ήταν χώμα. Πραγματικά χώμα, έστω να υπάρχει με το case. Κι άλλο ένα παιχνίδι που έπαιζα μικρός στο Master System. Δανεικό αυτό, από συμμαθητή. Α, έχει μέσα και την εγγύηση. Σωτηράκλα, αν με βλέπεις, θυμάσαι, στο ένα δανεικό, το Pit Fighter. Και πότε δεν κατάφερα να το τερματίσω. Εκεί με τα μοναχικά Σαββατόβραδα του γυμνασίου που κλεινόμουν στο σπίτι με πίτσα, κοκακόλα και να παίζω Master System. Πολύ... εντάξει, τρελή ανάμνηση. Αυτό θα το βάλω, εννοείται, μετά. Και συνεχίζουμε. Shadow the Hedgehog. Παιχνίδι με τον κακό Sonic από Sonic Team για PS2. Δεν το είχα. Εδώ γενικά μπορείτε να παίξετε με όλους τους κακούς, με τον Dr. Robotnik. Ήταν ένα διαφορετικό Sonic για εκείνη την εποχή. Μια παιχνιδάκι με το που την είδα, είπα, ναι ρε φίλε, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Το Terminator, το Dawn of Fate, το έπαιζα στο Xbox το 1, σε κόπια βέβαια τότε. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση το βάθος του παιχνιδιού. Γενικά ήταν κάπως... όχι open world, είχε πολύ μεγάλα levels, δηλαδή κοίταγες μακριά και μέχρι όπου πήγαινε η κονσόλα πήγαινε και το μάτι, ας πούμε. Χιλιάδες Terminators από κάτω, τεράστια bosses, παιδιά, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και το έλεγα να το βρω, ας πούμε, γενικά και το... δεν το βρίσκα εύκολα και ξαφνικά το βρήκα μπροστά μου στον ίδιο κύριο και το πήρα. Και πάμε εδώ τώρα, κάποια άλλα παιχνιδάκια. Θα τα ανοίξουμε έτσι γρήγορα. Λοιπόν, το κλασικό Tomb Raider 2, το οποίο και αυτό δεν το είχα... όχι, το είχα τερματίσει μικρός, αλλά μαντέψτε, το είχα σε κόπια. Και τώρα λοιπόν, στα 36 μας, μαζεύουμε όλα τα παιχνίδια που τότε δεν τα θέλαμε γνήσια, τώρα τα μαζεύουμε γνήσια. Tomb Raider 2 λοιπόν. Η Λάρα, το συντάκι μας, σίγουρα θα το βάλω στο PlayStation 3 που παίζει παιχνίδια το PlayStation 1, να γίνει λίγο μπαμ. Επόμενο, που κι αυτό το έπαιζα έτσι μικρός, στο Dreamcast μου. Βέβαια αυτό ήξερα ότι έχει σπασμένο τη μία μεριά, αλλά η τιμή ήταν πραγματικά αστεία, ήταν χώμα η τιμή. Έχω κάποιο case, ας φεύγουν όλα εδώ, θα το φτιάξω βέβαια. Tomb Raider The Last Revelation. Συγκεκριμένα θα μου πείτε, το πήρες τώρα αυτό, αυτό είναι χιλιο σπασμένο. Ναι, εντάξει, είναι σπασμένο το case, αλλά... μισό λεπτό. Αλλά παιδιά, θέλετε να σας πω πόσο το πήρα? Θα σας πω. Το πήρα 6 ευρώ. Δεν ξέρω να το βάλω καλά. 6 ευρώ, παιδιά. 3 καφέδες. 3 φρέντο εσπρέσο με μπουκαλάκι νερό. Θα βρούμε μια θηκούλα και το παιχνιδάκι αυτό το ωραίο θα μπει στη συλλογή, γιατί ήταν ένα πολύ ωραίο Tomb Raider για το Dreamcast. Και θυμάμαι με είχε ταλαιπωρήσει λίγο, όπως όλα τα Tomb Raider, δεν το είχα τερματίσει. Οπότε για 6 ευρώ με σπασμένη θηκούλα πιστεύω ότι ήταν καλή φάση. Για να του δώσω λίγο προσοχή κάποια στιγμή στο Dreamcast και να το τερματίσω. Καλά, τώρα εδώ δεν μου κλείνει. Α, να το έκλεισε τελικά. Και συνεχίζουμε. Ένα άλλο παιχνίδι που ήταν, παιδιά, από τα παιχνίδια που είχα πάθει σοκ μικρός στο PlayStation 1, ήταν το G-Police. Το έπαιζα σε demo και το έπαιζα και σε stands Μινιόν, Λαμπρόπουλο, Software Center κτλ. Όταν είχε πρωτοβγεί γενικά το PlayStation. Είναι
από τα πρώτα παιχνίδια του PlayStation. Τώρα, ναι, εντάξει, 1997. Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι, το οποίο έχει βγει και η συνέχειά του. Δύο συντάγια μέσα. Είσαι φάση αστυνομία με ένα υπερ-ελικόπτερο, το οποίο είναι γεμάτο από κάθε λογής πυρομαχικά και εξοπλισμό σε όπλα. Και ήταν ένα 3D παιχνίδι λοιπόν, που για μας τότε που φεύγαμε από την εποχή Mega Drive, Super Nintendo δυσδιάστατα και ξαφνικά μπήκαμε απότομα στον 3D κόσμο του PlayStation 1, ειδικά για κάποιους που μπορεί να τους αρέσαν τότε τα πολεμικά αεροπλάνα, τα tanks, τα ελικόπτερα και αυτά, αυτό το παιχνίδι εμένα προσωπικά στην εφηβική ηλικία μου τα είχε σκάσει πολύ άσχημα. Κοιμόμουν δηλαδή και έβλεπα ότι ήμουν στο cockpit του ελικόπτερου, του Τζιπολίθ, ας πούμε. Εντάξει, απίστευτο παιχνίδι, πραγματικά θα το δοκιμάσω σε λίγο στο PS3. Συνεχίζουμε με αυτό το Jurassic Park, το Warpath, το οποίο είναι beat 'em up με τους δεινόσαυρους του Jurassic Park. Κλείνω σχεδόν όλα τα Jurassic Park games που υπάρχουν, ως μεγάλος Jurassic Park fan. Με αυτό το παιχνιδάκι κλείνω. Όχι, δεν κλείνω. Μένουν ακόμα λίγα. Μου μένει το Jurassic Park 3DO Interactive για το 3DO, που ήταν και το πρώτο 3D Jurassic Park. Και νομίζω μου λείπει και το CDI έχει βγάλει κάποιο Jurassic Park. Απλά επειδή δεν έχω CDI, δεν το έχω πάρει. Οπότε άλλο ένα Jurassic Park μπήκε σε συλλογή, κλείνοντας και του PlayStation τα Jurassic Park και κλείνοντας και ένα μεγάλο κομμάτι από την Jurassic Park συλλογή. Και πάμε το τελευταίο από αυτό το δέμα, το οποίο είναι αυτό εδώ, Silk Hit, για Mega CD, παιδιά. Ένα παιχνίδι και αυτό από τα πρώτα του μηχανήματος, είναι 1993. Είναι ένα 3D παιχνίδι με ένα έτσι διαστημόπλοιο της εποχής. Δεν θα πω ότι είναι τύπου R-Type, γιατί είναι τρισδιάστατο, προς τα μπροστά φεύγει η κίνηση. Μου θυμίζει το style του σε διάφορους κόσμους το Cybermorph του Jaguar, με καμία σχέση όμως σε γραφικά. Δηλαδή αυτό που είναι 2 χρόνια πριν είναι πιο ωραίο. Κάπως έτσι τώρα μπορώ να σας το παρομοιάσω. Ωραίο παιχνίδι για το Mega CD. Ανεβάζουμε λίγο ακόμα τη συλλογή στα Mega CD. Δεν έχω πάρα πολλούς τίτλους. Θέλω όμως εκεί να επενδύσω σιγά σιγά, να αρχίσω να αυξάνω την συλλογή μου στα Mega CD, γιατί το θεωρώ το καλύτερο αντών για κονσόλα που βγήκε ποτέ. Και τελειώνουμε αυτό το δέμα, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά, κάνω ένα διάλειμμα να τα μαζέψω και συνεχίζουμε με τα επόμενα. Εδώ, εντάξει, Sonic Mania, που δεν άντεξα να μην δεν το πάρω. Θα δείτε όμως γιατί δεν άντεξα, γιατί σε λίγες μέρες θα βγει ένα επεισόδιο που πήγα στο φίλο του Παναγιώτη τον Αργεντέλη και κάναμε εκεί τη Sonic Mania, τη συλλεκτική του, για επεισόδιο παρουσίαση που θα το δείτε σε λίγο καιρό. Και μετά πήγα αυτό, δεν αντιστάθηκα, και έχω σταμπάρει και μια συλλεκτική στο eBay, το οποίο μέσα, παιδιά, αυτό είναι το ολοκληρωμένο παιχνίδι, το Sonic Mania Plus, που έχει έξτρα χαρακτήρες και έχει και αυτό το πολύ όμορφο artbook, το οποίο η τιμή του για PS4, και εδώ έχει επίσης και επιλογή να αλλάξετε το εξώφυλλο από PS4, να το γυρίσετε, ας πούμε, σε Mega Drive. Και είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, εγώ το έχω μέσα από το χάρτινο. Τι ήθελα να πω, ναι, ότι η έκδοση για PS4 είναι η πιο φτηνή. Την πήρα 17 ευρώ, ενώ για το Xbox One, που είναι το βασικό μου μηχάνημα, είχε 24. Και νομίζω για το Switch, παιδιά, ληστεία, είχε 30. 28, 30, δεν ξέρω. Όταν δηλαδή, ας πούμε, στο PS4 έχει 17, είναι μεγάλη διαφορά. PS4, λοιπόν, αυτό το παιχνιδάκι.
Είχα πάρει πρόσφατα το Super Tennis για το Master System από το Zartan Toy Store. Την παιχνιδάρα το Tourist Trophy της Polyphony, η οποία είναι η εταιρεία που έχει βγάλει τα Gran Turismo, και τότε στο PS2 είχε κάνει ένα παιχνίδι για μηχανές. Το συγκεκριμένο το πήρα γιατί μέσα έχει και το μηχανάκι μου που έχω τώρα, το καβασάκι το ZX12R, το έχει, αλλά θέλει ξεκλείδωμα. Επόμενο παιχνιδάκι που δεν είχα για 360, Battlefield 4. Εντάξει, εννοείται αυτό το είχα παίξει σε κόπια. Και δύο άλλα παιχνιδάκια εδώ, τα οποία αυτά μου τα χάρισε ο Βασίλης ο παπάς, γιατί πήγα και του έκανα έτσι Console Hunting Room Tour επεισόδιο. Θα το δείτε και αυτό σύντομα στο κανάλι, λογικά προς Δεκέμβρη. Οπότε φεύγοντας ο Βασίλης, επειδή τα είχε διπλά, μου λέει Νικολάκη, μου λέει σε αγαπώ πολύ, πάρτα μου λέει δώρο, χάρισμα. Ευχαριστώ πολύ Βασίλη μου. Το Ultimate Edition, το 1, το Battlefront και το Quantum Break. Παιχνιδάρα exclusive για Xbox One. Και τώρα, πάμε λίγο στα δύσκολα. Να ξέρω, έχω εδώ αυτόν καφέ και μόνο καφέ δεν έχω πιει. Πριν λίγες μέρες ήρθε ένα φιλαράκι και μου είπε, Νικόλα, έχω κάποια παιχνίδια τα οποία εγώ δεν έχω κανένα μηχάνημα από όλα αυτά. Δούλευα στα public, τα είχα πάρει από τα public και είναι για πούλημα. Σε ενδιαφέρουνε? Ναι. Του λέω, παίρνω από εδώ να τα δούμε. Ήρθε εδώ ο φίλος, ο Τάσος, κανονίσαμε τη δημούλα και μπήκε massive κομμάτι να προσθεθεί στη συλλογή. PS3 κατά κόρον, Xbox και PS2. Πάμε να τα δούμε μία λίγο γρήγορα. Βλέπετε, έχουν και το Wanted, το Public. Πρέπει να κάτσω να τα βγάλω όλα αυτά. Jurassic World, Lego, εντάξει, πολύ γαμάτο. Καλά, ό,τι να γράφει Jurassic Park για μένα γαμάτο είναι, οπότε δεν μπορώ να σας πείσω κάπως αλλιώς. Pro Evolution Soccer 2016, okay, δεν ξέρω αν θα παίξω, να είμαι ειλικρινής. Tomb Raider Trilogy, HD Classics, που είχε τα παλιά τα παιχνίδια αυτά, το Legend, το Underworld και το Anniversary. Το Anniversary ήτανε... ναι, πολύ ωραίο και αυτό το θυμάμαι σαν παιχνίδι. Είχα ασχοληθεί δηλαδή με αυτό στο PS2. Κάτσα να τα βάζω ανάποδα για να τα γυρίσω μετά εγώ ανάποδα. Λοιπόν, Need for Speed, Hot Pursuit, Watch Dogs, Ubisoft, θεά, τι μας κάνεις Ubisoft, LA Noir, The Complete Edition κιόλας. Εντάξει, όλα μέσα έχουν βιβλιαράκια, παιδιά και τα λοιπά, γι' αυτό γούσταρα. Marvel Super Heroes, Lego πάλι, πολύ κλάμα, πολύ ωραίο. Sniper Elite, το 2. Εντάξει, Sniper Elite όσο δεν τα έχετε παίξει, εγώ στο PC τα είχα παίξει, το 1, το 2, το 3, ξέρω εγώ νομίζω και το 4. Ιδιαίτερα παιχνίδια με αυτή τη σκηνή τη slow motion που η σφαίρα πάει και τρυπάει τον ναζί αντίπαλο και αναλόγως που τον πετύχεις δείχνει και τα ανάλογα critical scenes, ας πούμε, να περνάει μέσα από το μάτι, να του διαλάει το μάτι, να βγαίνει έξω, να σπάει κόκαλα, να τρυπάει καρδιές. Ιδιαίτερο. Όσοι δεν έχετε παίξει Sniper Elite και σας αρέσουν τα πολεμικά και ιδιαίτερα τα stories με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πολύ καλή επιλογή. Smackdown, W, εντάξει, ok, ναι, pass. Killzone 3. Οπ, Killzone 3 με Killzone 2 μέσα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα γράψω ένα 3 εγώ. Καλή φάση. Πάλι SmackDown. Ναι. Αυτό δεν έχει και manual. Εντάξει, αυτό βλέπω να γίνεται... δηλαδή, ούτε giveaway δεν μπορώ να το δώσω αυτό.
The Amazing Spider-Man, PS3, Minecraft. Okay. Ποτέ δεν έχω παίξει και δεν θέλω να παίξω. Πάμε κάποια PS2, X-Men Origins, Wolverine, Simpsons, PS2. Το τελευταίο παιχνίδι Simpsons που έχω παίξει είναι στο NES μου, το Bart vs. The World, πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Πολλά χρόνια λοιπόν πίσω. Αυτό εδώ δεν το είχα ξαναδεί ποτέ. 50 Cent Bulletproof. Δεν ήξερα καν ότι έχει ο 50 Cent παιχνίδι. Με γεια του και χαρά του. Εντάξει, Harry Potter. Chamber of the Secrets. Εδώ είχα το Two Towers και το The Return of the King, οπότε αυτό δεν το είχα. Εντάξει, αυτό είναι σαν spin-off βέβαια. The Lord of the Rings, Aragorn's Quest. FIFA Street, ωραίο παιχνίδι τότε, αν και δεν είμαι φαν του ποδοσφαίρου, αφού του είχα δώσει λίγο προσοχή, θυμάμαι παίζα σαν εξάδερφο, είχε πλάκα. Εδώ Diablo 3 για 360 και μόλις εχθές κιόλας, τώρα που γράφω το βίντεο, μας ανακοινώθηκε ότι θα βγει το Diablo 4. Στην αρχή λέγανε για κινητό, αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, πιστεύω και ευελπιστώ ότι θα είναι για PC. Diablo 3 λοιπόν για 360, Need for Speed The Run. Είναι από τα λίγα Need for Speed που δεν έχω παίξει, παιδιά. Έχω παίξει σχεδόν όλα τα Need for Speed, από το πρώτο που ήταν σε PC μέχρι και στην κόπια, σε κόπια το έχω παίξει στο 3DO μου, και τα υπόλοιπα τότε που είχαν ξαναβγεί το 2004, που είχαν κάνει μεγάλο comeback τα Need for Speed με το Underground κτλ. Gears of War 2 το έχω δερματίσει, αλλά ξέρετε πώς το έχω δερματίσει, σε τι μορφή. Είπαμε να πάρουμε, γιατί ήμουν τυχερό δηλαδή που ήταν μέσα και εδώ η γνήσια μορφή του, γιατί ήθελα να το πάρω. Manual. Τότε κάποια παιχνίδια ακόμα είχαν manual, παιδιά. Τώρα manual μόνο σε συλλεκτικές θα βρεις, και αν κάποιες φορές. Εδώ και πάμε με την τελευταία ντάνα. Super Mario Bros, το New Super Mario Bros για DS, το έχω τερματίσει, πολύ όμορφο παιχνίδι, είχα σκέτο το κασετάκι και κομπλέ εδώ, οπότε το έχω δύο φορές, το σκέτο κασετάκι μπορεί να φύγει, για κανένα κύβο εγώ, ξέρω εγώ. PSP αυτό το παιχνίδι δεν το ήξερα, ελληνική μετάφραση, Invisimals, στη ζώνη της σκιάς, δεν έχω ιδέα τι είναι. Εδώ Need for Speed Most Wanted, αλλά μέσα είχε Bob Σουγκαράκι, The Yellow Avenger, καλά εντάξει, τάντα θα παίξω. Άλλο Harry Potter για PS3. Harry Potter, παιδιά, είναι μοναδική. Σαν συνεφή που είμαι, πρέπει να είναι μοναδικές ταινίες που δεν έχω δει ποτέ. Δεν έχω δει καμία. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα δω. Λοιπόν, Ratchet Clank, να σας πω αυτό, δεν το ήξερα το παιχνίδι. Αυτό εδώ όμως το ήξερα. Το Pacific Rift, το Motor Storm, πολύ ωραίο, με Bigfoots, με γουρούνες και νομίζω και μηχανές έχει μέσα. Ναι, έχει κυνηγητό, ήταν ωραίο παιχνίδι, είχε την πλάκα του. Resident Evil 6, εντάξει το έχω βέβαια στο 360 τότε. FIFA 10, βαρύ, είναι λόγω πολύ βαρύ manual, κλασικά. Εδώ GTA 4 The Complete Edition, που μέσα έχει και τον χάρτη και εδώ τον DLC, άλλο DLC, το βάλω μέσα και αυτό. Εντάξει, τι να πούμε για αυτά τα παιχνίδια. Η κανονική του έκδοση του GTA 4, Black Ops, εντάξει, τρελό παιχνίδι για την εποχή, παιδιά, τα έχουμε πει, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, Advanced Warfare με τη σειρά του, okay. Modern Warfare, Game of the Year Edition, έχει μέσα λίγο κάποια πραγματάκια παραπάνω, πολύ ωραία παιχνίδια αυτά.
πολεμικά. NBA Live 09. Που όπου και αυτό θεόβαρο, θα έχει θεόβαρο manual, βέβαια. Τεράστιο. Το βιβλίο με τα ξόρια το βλέπα συνέχεια να σπαμάρει τις αγγελίες στο Facebook μου. Ελληνική μετάφραση. Βρέθηκε και αυτό εδώ μέσα. Το έχουμε και το βιβλίο με τα ξόρια. Pro Evolution 2012. 2013, αδιάφορα λίγο για μένα αυτά. Beijing 2008, Ολυμπιακοί Αγώνες, χειμερινή νομίζω πρέπει να είναι, ή όχι. Ναι, όχι, οι κανονικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Mirror Reds, αυτό δεν το θυμόμαι να σας πω την αλήθεια, παιδιά, το παιχνίδι. Μου είχε ξεφύγει. Φαίνεται λίγο περίεργο, alternative φάση. Δεν το έχω δει. Και τελευταίο, αν και το είχα, απλά έχει την έκδοση, αυτό το χάρτη μου απ' έξω, το Guns of the Patriot, Metal Gear Solid 4, πολύ όμορφο. Οπότε, εδώ τελειώσανε οι ντάνες και αυτές ήταν οι παραλαβές του τελευταίου μου διμήνου, δηλαδή αγορές Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Το ξεφτύλισα λίγο, με κυνηγάει η γυναίκα μου. Κάποια ήταν καλά deals, όπως αυτό εδώ, ας πούμε, αριθμητικά βγήκε καλά, ας πούμε. Το πακέτο από την Αγγλία, okay, ήταν λίγο τσιμπημένο για όλα αυτά. Το Mega Drive Mini, η συλλεκτική Batman την πήρα σε πολύ καλή τιμή. Δηλαδή μου βγήκε η συλλεκτική κομπλέ 60 ευρώ. Εντάξει, τα κουτιά που αναγκάστηκα να πάρω Master System, να πουλήσω το δικό μου, να πάρω το άλλο, το 64 το κουτί. Και πάμε να δείξω και το τελευταίο απόκτημα, κλείνοντας το βίντεο, το οποίο είμαι και πολύ περήφανος. Κάποιοι ήδη το είχατε δει στο Facebook, στη σελίδα από το πόσταρα κτλ. Πραγματικά τα λεφτά του δεν... πώς να το πω... Δεν με νοιάξανε, γιατί ήταν κάτι που το ψάχνα πολλά χρόνια και το ήθελα πάρα πολύ να μπει στο Game Room. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό το απόκτημα και πάμε μία να το δούμε ποιο είναι για να κλείσουμε το επεισόδιο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το απόκτημα που το πήρα αρχές Οκτώβρη. Η βιτρίνα της Sega, η μία από τις τρεις που χάριζε η Zengetron Ελλάς, η Sega Ελλάς τότε, στα καταστήματα παιχνιδιών, σε βιβλιοπωλεία, σε μεγάλα πολυκαταστήματα τύπου Τζάμπο, Μινιόν, Λαυρόπουλο. Αυτή ήταν βιτρίνα με την οποία εκεί μέσα, δεν ήταν τα μηχανήματα όπως έχω βάλει εγώ τώρα, ήταν βιτρίνα η οποία είχε μέσα τα παιχνίδια. Δηλαδή ανοίγανε εκεί με το κλειδάκι, που υπάρχει εκεί το κλειδάκι, και έπαιρνες από μέσα το παιχνίδι που γούσταρες. Το είχε καταστηματάρξει το κλειδί, για να μην κλέβαν τότε σαφώς τα παιχνίδια. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν βρίσκονται πια, παιδιά. Έχει πολύ στιβάρη ποιότητα. Από πάνω έχω βάλει τη CRT με ένα H19 G.I. Joe. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να τις κάνω μία τρύπα καλή από πίσω με ένα αποτυροτρύπανο και να περάσω για τα αγαπημένα μηχανήματα τα καλώδια, να είναι έτοιμα να παίζουν όπως είχα παλιά ένα άλλο έπιπλο. Θέλω να της βάλω μια φύσα Sonic που έχω από παιχνίδι Mega Drive που είχε μέσα δώρο. Μπορεί αρκετοί να θυμάστε για ποια φύσα μιλάω. Και επίσης θέλω να της περάσω από μέσα και LED μπλε καλώδιο, ένα μόνο σε ένα σημείο, ώστε να το βραδάκι, ξέρω εγώ, να φαίνεται λίγο μπλε και να είναι έτσι πιο ωραίο. Αυτό ήταν το άλλο το απόκτημα. Sega βιτρίνα, η κοντή, υπήρχε και η ψηλή με μια μεγάλη φάσα γκρι Sega που έγραφε ψηλά. Μπορώ να σας τη βάλω τη φωτογραφία τώρα να τη δείτε. Και επίσης το τρίτο που δίνανε εδώ ήταν το Sega Mega Drive Master System Promo Stand, που υπήρχαν αυτά τα δύο μηχανήματα μαζί με μια τηλεόραση στην κορυφή και μπορούσες να πας να παίξεις, να δοκιμάσεις τα μαγαζιά. Αυτά λοιπόν, παιδιά, παραλαβές διμήνου. Επόμενες παραλαβές επεισόδια λογικά θα κάνω από του χρόνου ή μπορεί να το τραβάω και λίγο πιο πολύ, γιατί βαριέμαι να τα κάνω μισά-μισά-μισά. Μπορεί να είναι κουραστικό και για εσάς αλλά και για μένα. Οπότε ένα πιο μεγάλο επεισόδιο με πιο πολλές παραλαβές των τελευταίων μηνών. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Περιμένω τα σχόλιά σας, αν κάτι σας άρεσε, κάτι θέλετε να συζητήσουμε στα σχόλια. Πάντα μου αρέσει να βλέπω τα σχόλιά σας.
Αν έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι και δεν είστε συνδρομητές, κάντε κόπο να πατήσετε ένα subscribe, συνεχίζετε να σαπορτάρετε αυτό το εγχείρημα που αρχίζει και ανεβαίνει πάρα πολύ τελευταία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, να είστε καλά και καλή συνέχεια.